Τι κάνεις εκεί. Κατσίλου, α δούμε αν. Τι. Είχαν πει ότι δεν έκανε τέλειο φόκο την άλλη φορά και. Καλά σου λένε. Δεν ξέρω. Μάθε ρε μαλά. Κοίτα, κοίτα λίγο εκεί πέρα τι κάνεις. Κοίτα, κοίτα. Προσπαθώ να το φτιάξω. Ήθελες εδώ, θες να κάνεις YouTube να πούμε. Μάθε να γράφεις κανένα κομμάτι της προκοπής. Χαιρετώ άπαντες. Είμαι ο Σάκης, κάποιοι με γνωρίζετε, κάποιοι δεν με γνωρίζετε. Όσοι με γνωρίζετε, λογικά με γνωρίζετε ως κιθαρίστα τραγουδιστή των web. Όσοι δεν με γνωρίζετε, γιατί δεν με γνωρίζετε. Αλλά χαίρο πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είδατε, σχολιάσατε, μοιραστήκατε το προηγούμενο μου βίντεο. Και γι' αυτό επανέρχομαι με άλλο ένα βίντεο. Γιατί όχι στο κάτω-κάτω της γραφής. Πήγατε σε κανένα live τελευταία. Ήρθαν οι Dark Tranquility με τους Ensiferum. Είχε φοβερά live ελληνικής metal σκηνής. Με αχερουσία συντέλεια που βγάλανε και οι δύο καινούρια άλμπουμ. Και ένα εκπληκτικό line-up με old school ελληνικές death metal μπάντες. Με Acid Death, Death Courier, Piranha, Celefice. Πήγατε σε αυτά τα live. Σήμερα το θέμα μας είναι πώς να κλείσεις και τι να κάνεις κουλπού 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 για να παίξεις support με την μπάντα σου σε μια μεγαλύτερη αγαπημένη σου μπάντα. Αλλά πριν πούμε όλα αυτά, guys, βγαίνει καινούριο Behemoth. Είδατε τη βιντεάρα. Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα, βγήκε επιτέλους το καινούριο άλμπουμ μια από τις αγαπημένες μου ever μπάντες, Septic Flesh. Το Modern Primitive είναι εκεί έξω. Δεν το έχω ακούσει αρκετά. Θέλω να τα ακούσω πάρα πολλές φορές. Μ' αρέσει τρομερά ο δίσκος. Και πριν περάσουμε στο απόψινό μας θέμα, να δείξω άλλο ένα μικρό, μικρούλι και πολύ σύντομο gadget που σας ενδιαφέρει όλους. Αυτό εδώ είναι το Mooer Radar. Είναι άλλο ένα πετάλι της Mooer. Το Radar είναι ένα πετάλι που δεν το χρησιμοποιούμε ακριβώς ως πετάλι, πιο πολύ ρυθμίζει πράγματα. Εγώ το έχω στο τέλος της αλυσίδας του pedalboard μου. Είναι εξομοιωτής καμπίνας. Φοβερές χρειές, πάρα πολλές οι ρυθμίσεις και οι δυνατότητες που σας παρέχει. Δεν το συνιστώ μόνο σε κιθαρίστες, λέω να το τσεκάρετε και όλοι όσοι γενικά ασχολείστε με την ηχογράφηση, είτε επαγγελματικά είτε χομπιστικά. Θα βάλω link στην περιγραφή έτσι ώστε να μπορέσετε να το δείτε, να δείτε τα reviews, να το ακούσετε κουλουπού κουλουπού, που κουλουπού, που κουλουπού. Γιατί για άλλη μια φορά δεν είναι pay promotion. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά πάντα θα γουστάρω να δείχνω και να μοιράζω μαζί σας έτσι cool stuff σαν αυτό εδώ. Και θα το αφήσω στην άκρη έτσι ώστε να περάσουμε στο θέμα της ημέρας. Το βάλουμε εδώ προσεκτικά. Αρκετά περιμέναμε, πάμε να μιλήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις πάρα πολύ σημαντικές. Γιατί θέλεις να παίξεις support με την μπάντα σου σε μια μεγαλύτερη μπάντα? Είμαι σίγουρος ότι προφανώς θες να παίξεις επειδή θες να παίξεις σε μεγαλύτερες σκηνές. Να παίξεις σε περισσότερο κοινό από αυτό που έρχεται να σε δει συνήθως. Θέλεις να δείξεις ότι πατάς πιο γερά εκεί πάνω. Θες η μπάντα σου να διαφημιστεί περισσότερο. Σίγουρα ο καθένας μας έχει τους λόγους του και εγώ τους έχω, έχω και εγώ με την μπάντα μου βλέψεις να παίξω και να συνεργαστώ με μεγαλύτερες μπάντες, όλοι το γουστάρουμε και πραγματικά καταλαβαίνω μέχρι εκεί όλο σου τον πόθο και όλη σου την μέχρι να πας και να παίξεις και να γουστάρεις να κλείσεις ένα τέτοιο live. Θα δεις το λογότυπό σου κάτω από το λογότυπο της αγαπημένης σου μπάντας ή μία από τις αγαπημένες σου μπάντες, δεν είναι ανάγκη να είναι η αγαπημένη σου μπάντα αυτή που θα παίξεις. Μόνο και μόνο από αυτό είμαι σίγουρος ότι σε πιάνει έστω και μία μικρή συγκίνηση. Βέβαια, εδώ δεν θα αναλύσουμε να κάτσω να σου πω, ξέρεις, ποιον να πάρεις τηλέφωνο, σε ποιον να στείλεις email και τι να του πεις. Αυτά είναι δικό σου θέμα και πρέπει να κάνεις ένα σχετικό research για να τα βρεις. Βέβαια, πάντα είμαι εδώ να απαντάω σε ερωτήσεις και αν
αφήσω κάτι που δεν καλύψω, παρακαλώ πολύ, ρωτήστε με και ευχαρίστως να απαντήσω. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μυστικό που κρύβεται πίσω από το να καταφέρεις γενικά να συμμετάσχεις σε μια διοργάνωση που σε ενδιαφέρει, θα πρέπει να απαντήσεις άλλο ένα ερώτημα. Και το ερώτημα αυτό είναι το εξής, πολύ βασικό και δύσκολο. Τι έχει να προσφέρει η μπάντα σου στη διοργάνωση? Πολλές φορές και εγώ σαν διοργανωτής, διότι έχει τύχει κάποτε να ήμουν για κάποια φεγγάρια διοργανωτής, έφερνα ξένες μπάντες και ήθελα να κλείνω κάτω από τις ξένες μπάντες κάποιες ελληνικές μπάντες που γούσταρα και ταιριάζανε, έτσι ώστε να τους βοηθήσω και να βοηθήσουν και εκείνη τη διοργάνωση. Έχεις κόσμο δικό σου ο οποίος, επειδή παίζεις και εσύ, θα έρθει στο live εκείνο? Έχεις με κάποιο τρόπο να προσφέρεις επιπλέον promotion στο εν λόγω event? Ή θα είσαι εκεί για να δείχνεσαι, διότι αυτό θέλουμε να κάνουμε στο κάτω-κάτω της γραφής? Δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Κάποιοι έτσι της φανέλας ιδεολόγοι μπορεί να πούνε ότι, ξέρεις κάτι, ο διοργανωτής πρέπει να βάλει την τάδε ή τη δίνα μπάντα support για να τη βοηθήσει, ή έπρεπε να μπούμε εμείς και γιατί δεν βάλανε εμάς για να μας βοηθήσει ο διοργανωτής, το αξίζουμε. Διότι κάποτε εμείς ήμασταν με το μπατζανάκι της τρίτης ξαδέρφης, του εξαχιστίας ξάδερφου της συνυφάδας του γείτονα εκείνου που έμενε ένα καλοκαίρι απέναντι σε ένα μπαγκαλό σε αυτό το ξενοδοχείο που περνούσε ποταμάκι με βαρκούλα μπροστά, και μόλις βγήκε έξω να πιει τον καφέ του, είδε τι, είδε το Rob Halford με ρόμπα να είναι wow. Κάνετε και εσείς εδώ, είστε Metalheads, και του είπε γαμό, ναι, πω, πω, και έχετε και μπάντα, πω, να είστε γαμάτι, σίγουρα ξέρω εγώ. Και μετά βρεθήκαμε μετά από ένα πιώμα έξω και πήγανε σε ένα βρώμικο που είχε και ένα σάντουιτς με νυχτερίδα που το λέγανε Ozzy Special εκεί πέρα και το φάγανε και πάνε πόπο γαμό, και κάποτε θα πρέπει και εσείς να ανεβείτε και να γίνετε διάσημοι και ultra wow και τα λοιπά, και γαμό να πάτε στους διοργανωτές να τους πείτε να σας βοηθήσουμε. Όλα αυτά δεν είναι λόγοι, θα μπορούσαν να είναι λόγοι. Θα θέλαμε να είναι λόγοι, αλλά γενικά όταν ερχόμαστε στο κομμάτι θα θέλαμε να παίξουμε εδώ ή κάποιος που μανατζάρει να πει ενδιαφέρεστε για την τάδε μπάντα με την οποία εκπροσωπώ να μπει στο εν λόγω event. Ο διοργανωτής, ο οποίος βάζει ευρουλάκια, μπόλικα, αναρωτιέται. Ναι, να βάλω support. Αλλά το λέει και η λέξη support. Πώς σαπορτάρει αυτή η μπάντα τη διοργάνωση? Γιατί εγώ θα σου πει, επενδύω εδώ. Δεν είναι ότι θα βγάλουμε τα εισιτήρια από τη support την πάντα, άρα τι μας προσφέρει? Μόλις απαντήσεις αυτό το ερώτημα και μόλις καταφέρεις να κλείσεις, να παίξεις την αγαπημένη σου διοργάνωση που γουστάρεις και έχεις στοχεύσει κτλ, μπράβο σου, κανόνισε επίσης το backline σου, το πρόγραμμά σου, να είσαι σωστός στην ώρα που θα σου δώσουν στη σκηνή, κανόνισε και 5 λεπτάκια λιγότερα, δεν πειράζει, δεν πειράζει, trust me, 5 λεπτάκια λιγότερα στο setlist σου από αυτό που θα σου δώσουν. Δηλαδή άμα σου πούνε θα παίξεις 35 λεπτά, εσύ κανόνισε να παίξεις 30. Γιατί? Γιατί είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα λάθους που μπορεί να προκύψει κάποια στραβή, να έχεις 5 λεπτά έτσι και ένα περιθώριο να κινηθείς. Έχουν συμβεί σε όλους μας αυτά. Και δεν θέλεις να βγάλεις κακό όνομα δυστυχώς, γιατί ειδικά στο θέμα του χρόνου τα πράγματα στη μουσική βιομηχανία είναι τσεκουράτα. Μέχρι και τον ήχο μπορεί να σου κλείσουν, σου κατεβάσουν και τα φώτα, έφυγες γιατί μπαίνουμε εμείς. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή μιλάω τελείως με ένα brainstorming impulse που βγαίνει από μέσα μου. Δεν είναι κάθε διοργάνωση ίδια, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Μετά από όσες εμφανίσεις έχουμε κάνει με τους web σε διοργανώσεις που έχουμε ανοίξει μεγαλύτερες μπάντες, έχω να πω διαφορετικό story και διαφορετικά πράγματα που χρειάστηκαν, αλλά θέλω να ελπίζω ότι ένας μπούσουλας μέσου όρου βρίσκεται σε αυτά που μόλις είπα. Αν κάτι δεν κάλυψα, φυσικά θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας και να τα απαντήσω με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Για το τέλος, επειδή ο πολύ αγαπημένος μου James Hetfield βγήκε και είπε όσα είπε επί σκηνής και όλοι γνωρίζουμε που αναφέρομαι, και πρόσφατα μας άφησε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, στον οποίο σαν μουσικός οφείλω πολλά, και ένα τελευταίο rest in peace στον Trevor Snart, τον Black Dahlia Murder. Αυτό που ακολουθεί είναι αφιερωμένο.
Σάκης Darkface, out!